Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Παρακολουθείτε το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το πρώτο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης. Ηρεμία επικράτησε σήμερα στο Πασόκ μετά τη χθεσινή σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής και την οξύτατη επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον των διαφωνούντων ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ο Κώστας Σκανδαλίδης ανέλαβε και επισήμως τα καθήκοντα του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής και μετά τη συνάντηση που είχε το μεσημέρι με τον Πρωθυπουργό, ανέλαβε να προσεγγίσει τις απόψεις που εκφράζονται μέσα στο κίνημα πριν από την επόμενη σύνοδο του κομματικού οργάνου. Εν τω μεταξύ, ανακοινώθηκε σήμερα και η σύνθεση της πολιτικής γραμματείας του εκτελεστικού γραφείου του ΠΑΣΟΚ. Η θέληση του Ανδρέα Παπανδρέου είναι να αλλάξει σελίδα στην πορεία του κινήματος, δήλωσε ο νέος γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Σκανδαλίδης, αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό. Τη νέα ενωτική προσπάθεια προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός χτες στην Κεντρική Επιτροπή. Μίλησε με σκληρή γλώσσα για τους διαφωνούντες. Τους προειδοποίησε ότι έχουν εξαντληθεί τα όρια ανοχής, αλλά πρόσθεσε εκτός κειμένου. Δεν πάμε για σύγκρουση. Πάμε για ενότητα. Αλλά θα πρέπει να σεβαστούν όλοι και το κίνημα και τα όργανα του. Σήμερα ο Πρωθυπουργός ζήτησε από τον Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής να κινηθεί στη γραμμή της ενότητας και της σύνθεσης των απόψεων ώστε να διασφαλιστεί η πολιτική συμφωνία όλων των στελεχών. Φτάνει όλοι να πιστεύουν ότι πρέπει να λειτουργούν μέσα από τα θεσμοθετημένα όργανα. Και πιστεύω ότι υπάρχει χώρος και λειτουργία για όλους μας, εάν έχουμε τη διάθεση της προσφοράς σε μια νικηφόρα στρατηγική. Όλα τα ανοιχτά πολιτικά θέματα θα τεθούν επιτάπητος στην επόμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής στις 20 Νοεμβρίου. Την ερχόμενη Τετάρτη θα συνεδριάσει το νέο εκτελεστικό γραφείο υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού στη Χαριλάου Τρικούπη. Εκεί, στα κεντρικά γραφεία του κόμματος, ο απερχόμενος γραμματέας παρέδωσε σήμερα στον νέο κλεγέντα. Καλή δουλειά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Η βάση του ΠΑΣΟΚ απαιτεί να αποδώσει η ενωτική προσπάθεια, τόνισαν και οι δύο. Μετά και τη χθεσινή Κεντρική Επιτροπή, αυτό το μήνυμα έγινε ακόμη πιο καθαρό και αναλαμβάνει ο καθένας από εμάς τις ευθύνες του ανταπόκρισης σε αυτό το μήνυμα. Την απαιτεί την ενωτική διάθεση όλη η βάση του ΠΑΣΟΚ και νομίζω ότι όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και αυτά που διαφωνούν έχουν την ευαισθησία να αντιληφθούν και να αφουγκραστούν αυτό το μήνυμα και άρα ξεκινούμε με καλές προϋποθέσεις παρά την εικόνα που δόθηκε χθες. Η χτεσινή παρέτηση του Δημήτρη Τσοβόλα τραυμάτισε το ΠΑΣΟΚ. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τη λύπη του και τον κάλεσε να αναθεωρήσει τη στάση του. Ο κ. Τσοβόλας έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας νέας πολιτικής κίνησης. Ελπίζω να μην είναι ούτε αποχώρηση ούτε ξεχωριστή κίνηση, αλλά να είναι δυναμισμός και λαϊκή πρωτοβουλία στην κατεύθυνση των προσανατολισμών και των στόχων του ΠΑΣΟΚ. Εγώ θα τον παρακαλούσα, κάνω δημόσια έκκληση, είπε τα παραπονά του, να σταματήσει εκεί και να μην προχωρήσει σε ίδρυση κόμματος. Ο Υπουργός Επικρατείας Αντώνης Λιβάνης επισκέφθηκε σήμερα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Μιλτιάδη Εύρετ στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας μετά από αίτηση του δεύτερου, προκειμένου να μεταφέρει στον Πρωθυπουργό μήνυμα για εθνικό θέμα. Το ακριβές περιεχόμενο της συνάντησης δεν έγινε γνωστό από καμιά πλευρά. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η συνάντηση δεν αφορούσε το Σκοπιανό. Ο ίδιος ο κ. Λιβάνης πάντως ήταν λακωνικός στη δήλωσή του. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με φώναξε, με κάλεσε για να μου δώσει ένα μήνυμα του προς τον πρόεδρό μου που αφορά εθνικό θέμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα, κύριε Υπουργέ. Δρυμύτατη αντεπίθεση εξαπέλυσαν εναντίον του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη για το δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στον οικονομικό ταχυδρόμο οι κύριοι Βαρβιτσιώτης και Τσαλδάρης. Παρά την προσπάθεια όλων των πλευρών να κρατηθούν χαμηλά οι τόνοι, ιδιαίτερα λόγω της συγκυρίας των όσων διαδραματίζονται στο κυβερνητικό στρατόπεδο, η συνέντευξη του επιτήμου Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στον οικονομικό ταχυδρόμο προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις. Ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. Αθανάσιος Τσαλδάρης προέβη σήμερα σε δήλωση διάψευσης των όσων καταμαρτυρεί εις βάρος του ο κ. Μητσοτάκης και δημοσιεύονται στο σημερινό τεύχος του περιοδικού και συγκεκριμένα ότι ο Αθανάσιος Τσαλδάρης υπήρξε εκείνος ο οποίος το τραγικό καλοκαίρι του 1993, όταν ευρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη εναντίον μου συνωμοσία πολιτικών και εκδοτών, παίζοντας εις την καλύτερα των περιπτώσεων το ρόλο του ουδέτερου τρίτου, μου επρότεινε να τον ορίσω μεταβατικό πρωθυπουργό μέχρι τις εκλογές για να μπορέσει να επιβιώσει η κυβέρνηση. Ουδέποτε ζήτησα από τον πρόεδρο κύριο Μητσοτάκη να με χρήσει μεταβατικό πρωθυπουργό. Εν τω μεταξύ, στην εσωκομματική αντιπαράθεση παρενέβη και ο αντιπρόεδρος του κόμματος Ιωάννης Βαρβιτσιώτης από την Κοζάνη, όπου και ευρίσκεται, ο οποίος μεταξύ των άλλων τόνισε ότι κανείς
αφή στιγμής εξελέγει με δημοκρατικές διαδικασίες ένας αρχηγός, δεν δικαιούται την επομένη μέρα να ναρκοθετεί την αρχηγία του εκλεγέντος. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Μιλτιάδης Εύερτ, μιλώντας απόψε σε συνέδριο του Κέντρου Πολιτικής Έρευνας και Επιμόρφωσης με θέμα Πέρα από τον Κρατισμό, επανέλαβε τη δέσμευσή του για ολιγομελές Υπουργικό Συμβούλιο όταν η Νέα Δημοκρατία αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Στην ανάγκη θεσμικών μεταβολών που θα οδηγήσουν στον εξυγχρονισμό της χώρας, επικέντρωσε την ομιλία του ο Μιλτιάδης Εύερτ στο συνέδριο του Κέντρου Πολιτικής Έρευνας και Επιμόρφωσης. Ο Μιλτιάδης Εύερτ τόνισε επίσης τη δέσμευσή του να έχει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μόνο 17 υπουργούς και ελάχιστους υφυπουργούς, γιατί όπως επισήμανε, τα τεράστια κυβερνητικά σχήματα εξυπηρετούν μόνο προσωπικές και κομματικές σκοπιμότητες και είναι σχήματα που δεν λειτουργούν, υπουργικά συμβούλια που δεν συντονίζονται. Μια κυβέρνηση δεν κρίνεται από τις ιδέες που αναμυρικάζει, σημείωσε χαρακτηριστικά, ούτε από τα λόγια που δεν αποδίδουν, αλλά από το έργο της. Υπάρχει κριτική για την κριτική, η αδιαφορία, που έχει ως βάση την απογοήτευση. Πιστεύω ότι ο τόπος μας, η πατρίδα μας, δεν μπορεί και η κοινωνία μας, δεν μπορεί να προχωρήσει άλλο μέσα από αυτήν την αντίληψη. Φτάσαμε σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Επίπεδα τα οποία προβληματίζουν την κοινωνία. Θα δημιουργήσουν μεγάλα εθνικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα στο μέλλον. Ολοκληρώθηκαν αργά το απόγευμα οι ελληνοσκοπιανές συνομιλίες για την ενδιάμεση συμφωνία Αθηνών-Σκοπίων. Όπως μεταδίδουν ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία, η κοινή γνώμη και οι οικονομικοί παράγοντες της γειτονικής χώρας εκφράζουν την ελπίδα ότι με την άρση του εμπάργκο κλείνει και η περίοδος απομόνωσης της χώρας τους. Μετά από ένα μαραθώνιο συζητήσεων από χτες το μεσημέρι μέχρι αργά τη νύχτα, οι αντιπροσωπείς των Υπουργείων Εξωτερικών των δύο χωρών ολοκλήρωσαν το σχετικό κείμενο, στο οποίο καθορίζεται το νομικό πλαίσιο ορισμένων συγκεκριμένων πρακτικών θεμάτων και κυρίως εκείνων που αφορούν στη διακίνηση ανθρώπων και αγαθών μεταξύ των δύο χωρών, στο εμπόριο, τις μεταφορές και ακόμα στην εγκαθίδρυση αντίστοιχων διπλωματικών γραφείων σύνδεσης. Ήδη μετά την ολοκλήρωσή του, το κείμενο που θα υπογραφεί και το οποίο θα είναι στην ουσία ένα πρόσθετο μεμοράντουμ στη Συμφωνία της Νέας Υόρκης, εστάλει στις νομικές υπηρεσίες των δύο κυβερνήσεων που αναμένεται από τη στιγμή σε στιγμή να δώσουν το πράσινο φως για την τελική υπογραφή του από τους επικεφαλείς των δύο αντιπροσωπείων, προφανώς με τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, χωρίς δηλαδή να γίνεται αναφορά στην ονομασία των δύο χωρών. Στο μεταξύ ανακοινώθηκε ότι αύριο φτάνει στα Σκόπια από τα Τύρανα όπου βρίσκεται σήμερα ο Αμερικανός Γενικός Επιτελάρχης Στρατηγός Τζον Σελικασβίλη, ο οποίος θα προετοιμάσει την επίσκεψη τον ερχόμενο μήνα του Υπουργού Άμυνας Βίλιαμ Πέρι. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της Μεγάλης Βρετανίας για την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας μετέφερε στα Σκόπια σήμερα ο Υφυπουργός Εξωτερικών για θέματα κοινοπολιτείας Νίκολας Μπρόνσο. Ο ίδιος χαρακτήρισε το ζήτημα του ονόματος διμερές πρόβλημα ανάμεσα σε Ελλάδα και πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και προσωπικά, όπως είπε, η χώρα αυτή για μένα είναι Μακεδονία. Το κράτος των Σκοπίων έγινε σήμερα και τυπικά δεκτό στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη. Από αύριο, το 53ο μέλος του οργανισμού θα έχει δικαίωμα συμμετοχής και στο Νατοϊκό Πρόγραμμα Σύμπραξη για την Ειρήνη. Ο Έλληνας αντιπρόσωπος στη διάσκεψη του ΟΑΣΕ ανακοίνωσε σήμερα στη Βιέννη ότι η Ελλάδα, σε εφαρμογή του άρθρου 11 της ενδιάμεσης συμφωνίας, αποσύρει το βέτο για την ένταξη των Σκοπίων στον οργανισμό. Στο κείμενο της απόφασης αναφέρεται ότι το νέο μέλος θα ενταχθεί με την προσωρινή ονομασία πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, έως ότου ρυθμιστεί οριστικά το θέμα της ονομασίας. Στη Βοσνία, η εκεχηρία που άρχισε να ισχύει από χτες τα μεσάνυχτα αποδεικνύεται ήδη ιδιαίτερα εύθραυστη και επισφαλής. Οι μάχες μένονται γύρω από το Σάνσκι Μόστ, όπου οι εμπόλεμες πλευρές συγκεντρώνουν σχεδόν όλες τις δυνάμεις τους. Αν και ο εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών στο Σαράγεβο, αντισυνταγματάρχης Κρις Βέρνον, έσπευσε να δηλώσει ότι δεν είναι εύκολο πράγμα η ολοκληρωτική κατάπαυση του πυρός μέσα σε λίγες μέρες, οι ειδήσεις που φτάνουν από τη βορειοδυτική Βοσνία είναι εξαιρετικά ανησυχητικές. Συγκεκριμένα μένονται οι μάχες για τον έλεγχο της πόλης Σάνσκι Μόστ, που είχε καταληφθεί προχθές από το Βοσνιακό στρατό. Το σερβικό πρακτορείο ειδήσεων επιβεβαιώνει ότι οι Σερβοβόσνοι έχουν εξαπολύσει αντεπίθεση για να το ανακαταλάβουν. Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι επιτόπου συγκεντρώνονται τεράστιες στρατιωτικές δυνάμεις που υποστηρίζονται από βαρέα όπλα. Πριν από λίγο, αντιδρώντας σε αυτές τις εξελίξεις, ο πρόεδρος της Βοσνίας, Αλία Ζετμπέκοβιτς, προειδοποίησε ότι μπορεί ακόμα και να καταρρεύσει η εκεχηρία. Πάντως ελπίδες δημιουργεί το γεγονός ότι στα άλλα πολεμικά μέτωπα σημειώνεται σταδιακή αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών. Παμπυραϊκό συλλαλητήριο και πορεία στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας έκαναν και σήμερα οι απεργοί της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης του Περάματος. Τους απεργούς συμπαραστάθηκαν παίρνοντας μέρος στην πορεία και οι φοιτητές του Πειραιά. Οι κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν την ερχόμενη εβδομάδα.
Το πρωί, με την απουσία της αστυνομίας και των ΜΑΤ, οι μεταλλεργάτες διαδήλωσαν ειρηνικά με συγκέντρωση και πορεία στο Υπουργείο Ναυτιλίας τα αίτηματά τους. Μετά το απόψινό συλλαλητήριο, ακολούθησε και νέα πορεία προς το Υπουργείο, όπου αντιπροσωπεία των απεργών επέδωσε ψήφισμα. Εν τω μεταξύ, το απόγευμα ο κ. Κατσιφάρας επισκέφθηκε στο νοσοκομείο Νικαία τον αρχιφύλακα Γιώργο Καπερνάρο, που χθες το μεσημέρι υπέστη έμφραγμα κατά τα επεισόδια έξω από το Υπουργείο. ΓΕΣΕΕ, σε συνεδρίαση της Εκτελεστικής της Επιτροφής, αποφάσισε να καταδικάσει τα επεισόδια σε βάρος των εργαζομένων της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης Περάματος και να ζητήσει απόδοση των ευθυνών ακόμα και σε πολιτικά πρόσωπα. Είναι δυνατόν να δέχεται η κυβέρνηση κριτικές πάνω σε αυτό το σημείο από το Νέα Δημοκρατία, όταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτή που έκανε τις συμβάσεις όπως τις έκανε? Ήταν συμβάσεις χαριστικές ή συμβάσεις ξεπουλήματος. Και μάλιστα στη συγκεκριμένη σύμβαση με την επιχειρηματία Ναυσή ήταν με τη σύμφωνη γνώμη του ΚΚΕ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κατήγγειλε τον κύριο Χιτήρη ότι κατέφυγε σε ψευδολογία για να καλύψει τις ευθύνες της κυβέρνησης και τόνισε ότι πάντα υποστήριζε την ύπαρξη ενιαίου φορέα ναυπηγικής βιομηχανίας. Στην Τουρκία, το ένα πλήγμα μετά το άλλο δέχεται η εντολοδόχος πρωθυπουργός Τανσού Τσιλέρ. Λίγες ώρες μετά το άδοξο τέλος των επαφών της με το μεγαλύτερο εργατικό συνδικάτο της χώρας, ο ηγέτης του κόμματος της Δημοκρατικής Αριστεράς, Μπουρέντε Τσεβίτ, την προειδοποίησε τελευταία φορά πως δεν θα στηρίξει την κυβέρνηση μειοψηφίας της την Κυριακή αν δεν διευθετήσει το πρόβλημα των απεργιών. Επιπλέον, σαν να μην έφταναν όλα αυτά, σήμερα παραιτήθηκαν 3 ακόμη μέλη του κόμματος του Ορθού Δρόμου της κυρίας Τσιλέρ. Το Αζερβαϊτζάν ζωντανεύει. Χώρα πλούσια σε πετρέλαιο προσελκύει το ενδιαφέρον των δυτικών εταιριών που έχουν ήδη βάλει μπροστά σχέδιο κατασκευής πετρελαιαγωγού που θα ανακουφίσει οικονομικά τη χώρα. Διεθνής Κοινοπραξία Πετρελαίου έχει αναλάβει να κατασκευάσει από του χρόνου πετρελαιαγωγό στο Αζερβαϊτζάν. Ο πετρελαιαγωγός αυτός θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά τεράστιων ποσοτήτων πετρελαίου που θα φτάνουν τα 700.000 γαλόνια την ημέρα. Το Αζερβαϊτζάν αναμένεται να ενισχυθεί οικονομικά από αυτό το σχέδιο κατά 90 δισεκατομμύρια δολάρια. Στον Μπακού έχουν αρχίσει να ανοίγουν πολυτελή καταστήματα ρούχων, μπαρ και εστιατόρια για να προσελκύσουν τους εργάτες και τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας. Οι αερομεταφορές στην Ελλάδα χρειάζονται εξυγχρονισμό και στην υποδομή και στις προσφερόμενες υπηρεσίες για να αναπτυχθεί ο τουρισμός. Πρόκειται για διαπίστωση που επισημάνθηκε στο συνέδριο, το οποίο γίνεται με πρωτοβουλία της ΑΙΑΤΑ στον Αστέρα Βουλιαγμένης. Κυβερνητικό κλιμάκιο εξετάζει λύσεις ώστε να μην επαναληφθούν τα προβλήματα της φετινής τουριστικής περίοδου στις αερομεταφορές. Άμεσο είναι το ενδιαφέρον της χώρας μας για το συνέδριο του Διεθνούς Οργανισμού Αερομεταφορών ΙΑΤΑ, μια και το 75% των ξένων τουριστών που επισκέπτονται τη χώρα μας διακινούνται με αεροπλάνα. Εμείς έχουμε κάθε συμφέρον, κάθε ενδιαφέρον να έχουμε μια πολιτική τέτοια προσέγγισης και μια πολιτική που πραγματικά θα βοηθάει τις εταιρείες αεροπορικές και όχι μόνο στην εξυπηρέτηση και σε όλα τα σέρβις που προσφέρονται στα αεροδρόμια και στο δικό μας βεβαίως ένα αέριο χώρο. Κυρίες και κύριοι, αυτά τα γεγονότα καταγράφηκαν στην εσωτερική και διεθνή επικαιρότητα της 12ης Οκτωβρίου. Ενημέρωση από το πρώτο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης και πάλι στις 3 μετά το μεσημέρι. Καλό ξημέρωμα.